Μέσα σε όλα αυτά βλέπω την είδηση από την ΕΝΙΠΕΚ. Μεγάλη αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για 3 εκατομμύρια ασφαλισμένους από 1η Απριλίου 2022. Σώζονται μόνο 100.000 ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2021. Τι λέτε, κύριε Μητρόπουλε, τι είναι αυτό? Καλημέρα. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία Ντουγκεράκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Είναι η αλήθεια και θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως έχει ψηφιστεί το 2015, που από 1η Απριλίου 2022. Εκτός από τις 100.000, στην ουσία είναι 102.000, 102.000 κυρίως γυναίκες που έχουν θεμελιώσει και κατοχυρώσει συνταξιοδοτική έξοδο με τα ευνοϊκά, τα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας που θεμελιώνουν μέχρι 31/12/2021 σε 17 μέρες, όλοι οι άλλοι, 3 εκατομμύρια και πλέον ασφαλισμένοι, άντρες ή γυναίκες, οι κυρίως πληττόμενες είναι οι γυναίκες, εάν δεν έχουν εφεξής 40 χρόνια δουλειάς στο 62ο έτος της ηλικίας τους, το 40 χρόνια θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι 12.000 ένσημα, και 12.000 ένσημα ακόμη και σήμερα μόνο το 5% των Ελληνίδων το διάνυο στόχο. Αν δεν έχουν λοιπόν 62, στα 62 τους έτη 40 χρόνια συνεχούς αδιάκοπης, αδιάλειπης δουλειάς, εργασίας και ασφάλισης, πάνε στα 67 και πάνω, κάποιοι θα πάνε και στο 70 και στο 71, προκειμένου να συμπληρώσουν το όριο συνταξιοδοτικής. Μου μιλάτε για την πρόταση του ΟΣΑ? Όχι. Αυτό είναι που έρχεται σε 2-3 χρόνια και θα πάνε πάνω σε αυτά τα οποία εξηγούμε. Μιλάω για το νόμο 4336 του 2015, το τρίτο μνημονίο, που είχε μεταβατικότητα για τα έτη 15 έως 21. Στη διάρκεια αυτών των ετών 15 έως 21 μπορούσαν άντρες, γυναίκες, κυρίως γυναίκες, να φύγουν με ευνοϊκά όρια στο 52ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 60ο, 61ο. Φέτος οι περισσότεροι φεύγουν στο 60 ή 60 και 6 μήνες, και από 1η Απριλίου 2022 έρχεται ο σιδηρούς νόμος του ασφαλιστικού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση με τους πίνακες του τρίτου μνημονίου, που καταργούνται όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις μανάδων με παιδιά, με λίγα παιδιά, χωρίς παιδιά, με τρία παιδιά, με πολίτεκνες μανάδες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά καταργούνται. Γι' αυτό κλείναμε σκόπιμο ως Επιστημονική Ένωση που κυρίως ασχολείται με αυτά συνταξιοδοτικά, διοικητικά, φορολογικά θέματα, να ενημερώσουμε τον κόσμο, διότι έχει επαναπαυθεί. Ακούει ορισμένες αοριστίες και αναλήθειες από κυβερνητικά στελέχη, δυστυχώς, και από συναδέλφους μου. Έτσι λοιπόν δώσαμε στη δημοσιότητα και πίνακες για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσει ότι από 1η Απριλίου 2022 πάμε σε σκληρές καταστάσεις στα ηλικιακά όρια, να κάνουν το σχεδιασμό τους, διότι από την 1η Απριλίου 2022 μόνο αν μπει στο 22ο έτος ηλικίας σου, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, και δουλέψεις αδιακόπως για 40 χρόνια, τα 22 σου αρχίζεις και τελειώνεις τα 62 και παίρνεις πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια. Άλλος από το 63ο έως το 70ο θα κυνηγάει κάποιος τα ένσημα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις συνταξιότησης. Τόσο απλά το λέμε στην εξαιρετική εκπομπή σας, τόσο εκλαϊκευμένα το λέμε, γιατί πολλοί κόσμοι σας ενοχωρηθεί, κυρίως γυναίκες, διότι ήδη το εξηγούμε τις τελευταίες μέρες και πολλές γυναίκες νομίζοντας ότι έχοντας 4-5 παιδιά, μία συμπατριώτησά σας προχθές, και ότι θα αρχίσει στα 62 ή στα 67, άρχιζε να κλαίει, διότι νόμιζε ότι με τον παλιό νόμο θα έβγαινε στα 56 ή στα 57. Κυρία Ντουγκεράκη, αγαπητή Άγγελα. Καταργούνται λοιπόν όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Οριστικά. Όλες ανεξαιρέτως. Να σας πω κάτι, μέσα σε αυτούς τους ευνοημένους. Για όσους δεν έχουν θεμελιώσει και έχουν θεμελιώσει 102.000, αυτοί δεν πλήττονται. Τα 3 εκατομμύρια και πλέον ασφαλισμένων, να το ξαναπούμε, μπαίνουν στο σιδερένιο αυτό νόμο ή στο 62ο με 40 χρόνια δουλειάς,
ή στο 67ο και βάλε με 15 ετία τουλάχιστον. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Τώρα βάζω μέσα στο μυαλό μου, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τα πράγματα, ότι εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις ασφαλισμένων για να συνταξιοδοτηθούν και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι τα γνώριζαν όλα αυτά ή περιμένοντας να εξεταστεί ο δικός τους ο φάκελος, εάν θα επηρεαστούν συνταξιοδοτικά, κύριε Μητρόπουλε. Από το σύνολο των εκκρεμουσών αιτήσεων, σύμφωνα και με στατιστικές του ΕΦΚΑ αλλά και με μελέτες των δικών μας επιστημόνων στην Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους ΕΝΠΕΚ που προείσταμε, το 30% θα απορριφθούν επειδή πολλοί κόσμος νόμιζε ότι είχε θεμελιώσει και έκανε αίτηση. Αυτό λένε τα στατιστικά δεδομένα. Άρα ένας στους τρεις θα πάρει αρνητική απόφαση για θεμελιώση. Όλοι οι άλλοι έχουν θεμελιώσει, θα βγει η σύνταξή τους ανεξαρτήτως αν αργήσει. Η σύνταξη και η απόφαση θα βγει για τα 2/3 των εκκρεμουσών αιτήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις και έτσι θα πάρουν σύνταξη με ευνοϊκότερα όρια, κυρία Γεράκη. Αναρωτιέμαι βέβαια, κύριε Μητρόπουλε, βάσει αυτού που μας λέτε και το ποιος θα είναι ευνοημένος και ποιος θα είναι χαμένος αυτή την ώρα, γιατί υπήρχε ένας ξεσηκωμός όταν είναι πολύ πιο κοντά μας η 31/12/2021 από την πρόταση του ΟΣΑ στα κράτη-μέλη να αυξηθούν πολύ περισσότερο τα όρια ηλικίας. Ο ΟΣΑ επέλεξε τη χώρα μας και άλλες τέσσερις. Και λόγω των συνταξιοδοτικών δαπανών και της έκρηξης του δημογραφικού που αναμένει κυρίως για τη χώρα μας από όλες τις χώρες της Ευρώπης και της 47, είπε ο ΟΣΑ, επειδή η Ελλάδα θα έχει τους περισσότερους συνταξιούχους μετά το 2030 και 40 και θα έχει τη μεγαλύτερη μείωση του νεανικού εργατικού δυναμικού, γι' αυτό τα όρια ηλικίας πρέπει να αυξηθούν κατά 1,5 έως και 3 χρόνια, κατά 2,8 είπε. Άρα, πάνω σε αυτό που εξηγήσαμε τώρα που είναι η νομοθεσία και θα ισχύσει σε 17 μέρες, έρχεται ο Σακ Καπάκη, ας μου επιτραπεί η φράση, και λέει δεν φτάνει η αύξηση θηριώδης που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση που μόλις εξηγήσαμε στους ακροατές σας, αλλά πρέπει να γίνει και περαιτέρω αύξηση από 1,5 έως 2,5 και 3 χρόνια στον καθέναν για να πιάσουμε τις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Μιλάμε για δουλειά μέχρι του τάφου, συστήνει ο Διεθνής Οργανισμός. Μάλιστα. Που είμαστε ιδρυτικό μέλος. Να ρωτήσω τέλος και ορίστε. Κάτι ακόμα. Να φανταστώ ότι μέχρι 31/12, για κάποιον που σας ακούει ή κάποιον που σας ακούει αυτή την ώρα, ότι είναι πολύ αργά για να πάει να δει τι θα κάνει να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Υπάρχει ακόμη χρόνος. Μπορούν ακόμη να ρωτήσουν. Εμείς αφιλοκερδώς δεχόμεθα και ερωτήματα στο nipec.gr και δίνουμε διευκρινήσεις με δεκάδες συνεργατών νομικών, συνταξιολόγων, εργατολόγων και βεβαίως ειδικό στα φορολογικά απαντούν στους συμπατριώτες μας, βεβαίως αφιλοκερδώς και χωρίς χρήματα, υπ' αυτή την έννοια είτε στους επιτοπίους, είτε σε νομικούς λογιστές, έχετε εξαιρετικούς καλύτερους από τον Αθηνών και κάτω στην Λεβεντογιάννα Κρήτη. Συνεπώς ο κόσμος να κοιτάξει με αναγνώριση πλασματικό χρόνιο να φύγει, διότι πολλοί κόσμος θα παγιδευτεί και η πλειονοψηφία του ασφαλισμένου κόσμου θα ταλαιπωρηθεί, αλλά πρέπει να γνωρίζει τη δική του συνταξιοδοτική εικόνα ο καθένας, κυρία Ντουγκεράκη. Μάλιστα. Δεν έχω την απόψη. Σας ευχαριστώ μόνο για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ας μπουν στην ΕΝΙΠΕΚ να ενημερωθούν και να μας θέσουν ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.